Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε 7 λεπτάκια μετά τις 2. Ξεκινάμε στην εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα πάμε και τις 3. Μαζί μας και η Αγάπη Γαβριλίδου. Ξέμεινα από πριν. Την έχουμε εδώ. Συνεχίζει. Να μπείτε στο ΠΑΟ 24 να διαβάζετε όλα τα θέματα που θα υπάρχουν εκεί και για Φάμπιο Κουμιντράο και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν και τα σενάρια για τον Μάριο Μπράγκο στην Πορτογαλία. Να δούμε τι θα έχουμε τίποτα με αυτό, αγάπη. Λες να την κάνει ένα Λουτσέσκου. Έχει και ρήτρα ο Μάριο Μπράγκο, θυμίζω. Δεν είναι και αρκετά υψηλή κιόλας τώρα, νομίζω. Καλά, τώρα είναι μια δήλωση από υποψήφιο πρόεδρο της ομάδας που ουσιαστικά υπόσχεται ότι αν αναλάβει τα ενία μπορεί να φέρει και τον Μάριο Μπράγκο. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο αξιόπιστο μπορεί να είναι. Δύσκολο, οπότε το αφήνουμε στην άκρη. Το θέμα του Κουεντράου είναι αυτό που έχει έρθει στο προσκήνιο εδώ και λίγες ώρες και παίζει δυνατά, γιατί εντάξει, πρόκειται σαφώς για ένα όνομα με πώς να το πούμε, βαρύ όνομα, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε, με παραστάσεις φυσικά στο Champions League, με 100 συμμετοχές στη Real Madrid. Εντάξει, γνωστό σε όλους, νομίζω οι συστάσεις είναι 123. Εντάξει, εθνική Πορτογαλίας, ακόμη και στα τελευταία, εντάξει, νομίζω ότι και στα 31 του στον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ και για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι όχι απλά σε καλό επίπεδο. Νομίζω και για τον ΠΑΟΚ που θέλει να μπει στους ομίλους Champions League είναι ένας παίκτης που από αυτούς που θα λέγαμε ότι τέτοιους χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να πάει στους ομίλους και να έχει παρουσία μάλιστα στους ομίλους, διότι έχουν και το know-how, έχουν τις παραστάσεις, έχουν όλο το πακέτο νομίζω για να βοηθήσουν μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που κάνει την πρώτη του, θέλει για πρώτη φορά μάλλον να παίξει στη φάση των ομίλων της κορυφαίας διοργάνωσης. Οπότε σίγουρα είναι μια περίπτωση που εάν προχωρήσει και αν έρθει συμφωνία και τον δούμε στα ασπρόμαυρα, νομίζω θα πρόκειται για όχι απλά σπουδαία μεταγραφή, αλλά μεταγραφή από αυτές που βοηθούν για το βήμα παραπάνω. Έτσι, αγάπη, συμφωνείς? Ναι, και επειδή έβλεπα λίγο και τα πρώτα σχόλια και την αίσθηση που έκανε έτσι η πληροφορία για τον Κουεντράο στον κόσμο, νομίζω ότι όλοι παραδέχονται ότι είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λέμε ότι δεν χρειάζεται καν να κάνεις κείμενο με βίντεο και συμμετοχές και όλα αυτά, έτσι. Γιατί τον ξέρεις τον παίκτη. Όλοι τον ξέρουν κατά ψέματα. Μπορεί να μην έχουμε τόσο φρέσκια εικόνα, γιατί πέρσι γνώριζα στην Ρίο Αβε, αλλά κουτσά στραβά όλοι έχουν μια εικόνα για τον Κουεντράο. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Είναι από τους παίκτες που λες ότι αλλάζει επίπεδο με αυτούς. Ναι, και εντάξει. Για αυτούς που μπορεί να έχουν εστάσει για την ηλικία του, αν και η ηλικία στα 31 δεν μπορεί να πεις ότι είναι και μεγάλος. Το λέγαμε και πριν, Λίνο. Ο Λίνο πόσο είχε έρθει, μεγαλύτερος κιόλας πριν όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και δεν είναι ούτε βαρύς ο Κουεντράο, ούτε παίζει σε θέση που. Όχι, δεν το συζητάμε καν. Βέβαια, αυτόματα η πρώτη σκέψη που έρχεται νομίζω στους περισσότερους είναι και το ότι αν αποκτηθεί ο Κουεντράο, ο Βιερίνια όταν με το καλό επιστρέψει, αυτόματα θα μετατεθεί μπροστά. Εφόσον αγωνίζει το Κουεντράο, δεν νομίζω να του φάει τη θέση μετά. Αρκετά μακρινή υπόθεση. Μακρινή, ναι, σίγουρα. Αλλά έρχεται αμέσως σαν σε συνάρτηση στο μυαλό, νομίζω μπαίνει κατευθείαν. Λες, καλείται το αριστερό μπακ με παίκτη τόπο επίπεδου. Οπότε, αλλά εντάξει. Ας συμφωνήσει ο Κουεντράο να έρθει Ντούμπα και όλα τα υπόλοιπα. Σίγουρα μιλάμε για έναν παίκτη που μπορεί να σου προσφέρει εγγυημένα πράγματα, που τον ξέρεις πολύ καλά. Ουσιαστικά δεν είναι ένα άγνωστο όνομα. Ξέρεις τι θα σου δώσει. Προέρχεται από μια καλή σεζόν με πολλά 90 λεπτά, 23 συμμετοχές στην Ρίο Αβε. Είχε ένα μικρό θέμα τραυματισμού στα τέλη του Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, αλλά δεν ήταν κάτι σοβαρό. Έχει περάσει τη Ρεάλ, κάτι σημαίνει και αυτό, για αρκετά χρόνια. 30 εκατομμύρια είχε δώσει τη Ρεάλ στην Μπενφίκα για να τον κάνει δικό της. Και ήταν δίδυμο με τον Μαρσέλο τότε στη Ρεάλ, έτσι. Και παρόλα αυτά έπαιζε. Ναι, είχε δοθεί δανεικός και στην Sporting και στη Μονακό. Και ειδικά στη Sporting είχε κάνει φοβερή σεζόν. Αλλά έφυγε γιατί είχε γίνει εκείνος ο χαμός τέλος του καλοκαιριού που είχαν μπει οπαδοί και στα αποδυτήρια και είχαν κάνει επιθέσεις σε παίκτες και όλα αυτά. Δεν του είχε αρέσει πολύ. Και είχαν φύγει όλοι ως ελεύθεροι. Έτσι πήρε και ο Ολυμπιακός τον Ποντένσε και μετά πήρε τα λεφτά. Είχε πάρει Ατλέτικο τον Μαρτίν. Πολλές ομάδες επιβολήθηκαν τότε. Ο Κουεντρά ήταν ένας από τους παίκτες που είχαν φύγει. Υπάρχει ενδιαφέρον και από την Τουρκία, από ό,τι λένε οι Πορτογάλοι, και από την Βραζιλία, με τον Ζόρζε Ζέσους να τον ξέρει καλά και να τον θέλει. Αλλά δεν φαίνεται το συγκινεί η προοπτική του να φύγει από την Ευρώπη ακόμη, γιατί εντάξει, 31 χρονών είναι, νομίζω έχει να δώσει πολλά πράγματα. Σίγουρα. Ξέρει πολύ καλά και τον ξέρει πολύ καλά ο Αμπέλ Φερέιρα. Και τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Αντέλινο Βιερίνια, με τον οποίο έχει υπάρξει και συμπαίκτη στην εθνική ομάδα. Έτσι, στο Euro. Ήταν ούτως ή άλλως μαζί στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης. Ναι. Οπότε θα πέσει ψιστήρι από τον Αντέλινο, πιστεύω. Κοίτα, είναι ψηλά στη λίστα. Δεν λέμε σε καμία περίπτωση ότι έρχεται και πλησιάζει και όλα αυτά. Είναι ψηλά στη λίστα σίγουρα. Δεν είναι μια εύκολη περίπτωση. Αν και ο παίκτης είναι ελεύθερος,
και το συμβόλαιο που ζητάει είναι κοντά στα 700 χιλιάρικα, δηλαδή νούμερο που δεν απογράφει. Μπορεί να το δώσει ο ΠΑΟΚ, σίγουρα. Ναι, έχει δώσει και πολλά περισσότερα, είναι η αλήθεια. Είναι ψηλά στη λίστα και σε αυτή τη φάση υπάρχουν συζητήσεις. Αυτό. Είναι σίγουρα πάντως περίπτωση που στα συν. Στα συν, λέγοντας ότι μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ για να καταλήξει συμφωνία, είναι σίγουρα το ότι έχει Πορτογάλο προπονητή. Ναι. Νέο φιλόδοξο που μπορεί να του πει: έλα εδώ μαζί να πάμε πρώτη φορά στους ομίλους. Έχει Πορτογάλο τεχνικό διευθυντή, έχει αρχηγό το Βιερίνια. Όλα αυτά νομίζω είναι στα συν του ΠΑΟΚ στην υπόθεση. Ναι, και νομίζω ότι γενικά ο ΠΑΟΚ, έχοντας χτίσει πλέον ένα πολύ καλό όνομα στην Πορτογαλία και στην πορτογαλική αγορά, έχει αποκτήσει πρόσβαση και σε πολύ πιο υψηλά κλιμάκια ανθρώπων. Δηλαδή εδώ μιλάμε για έναν παίκτη top, με πολύ βαρύ βιογραφικό. Συζητούσαμε και πριν για τον εκπρόσωπό του που είναι ο ίδιος με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Στην αρχή όταν είδα το όνομα νόμιζα ότι είναι του Βαρέλα, γιατί έχουν παρόμοιο όνομα. Ναι. Τελικά είναι ο γνωστός Χόρχε Μέντες του Κριστιάνο Ρονάλντο, με ό,τι και αν συμβαίνει και αν σημαίνει και αυτό, που σίγουρα έχει τη σημασία του. Βέβαια. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, ξαναλέω, πραγματικά, γιατί βλέπω ότι και ο κόσμος έχει έτσι ένα μεγάλο ενθουσιασμό. Βλέπω και στα social media του Κοεντράο πάρα πολλά μηνύματα. Αλλά λογικό δεν έχει αυτό, τελειώσει εντάξει, ακόμα. Αλλά ναι, αυτό ναι. Χαμηλά την μπάλα, να ότι δεν το θεωρούμε σίγουρο. Ο ΠΑΟΚ θέλει να ενισχυθεί στο αριστερό άκρο της άμυνας. Είναι μια από τις θέσεις που ψάχνεται, που έχει μια μεγάλη λίστα με παίκτες. Θέλει μια καλή επιλογή. Θα δούμε αν αυτή είναι ο Κοεντράο. Σίγουρα είναι ένα πολύ βαρύ όνομα πάντως. Πάντως, για να πάμε λίγο και στα χθεσινά της συνέντευξης τύπου, ανέφερα πριν για τον Βιερίνια και την σκέψη αυτή που έρχεται αμέσως, το ότι σε ενδεχόμενη μεταγραφή του Κοεντράο, λογικά υπάρχει μετάθεση του Βιερίνια μπροστά. Ο Μπράνκο ανέφερε σε κάποιο σημείο των δηλώσεων του ότι επειδή υπάρχουν ο Βιερίνια, ο Μαουρίσιο Βέρμπιν που αναμένεται να επιστρέψουν μετά από σοβαρούς τραυματισμούς, σαφώς οι μεταγραφικές κινήσεις που κινούνται για να κάνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ γίνονται με γνώμονα και αυτούς τους τρεις παίκτες. Το πότε θα επιστρέψουν και στη κατάσταση θα είναι. Επομένως, η κίνηση που κάνει ο ΠΑΟΚ για να πάρει ένα παίκτη επίπεδου Κοεντράο μας δείχνει ότι δεν πάει απλά για να μπαλώσει το κενό, πάει για ένα παίκτη επίπεδου και όταν έρθει και ο Βιερίνια, βλέπουμε τι γίνεται. Τώρα, προφανώς θα γίνει κάτι αντίστοιχο και στη μεσαία γραμμή που υπάρχουν ο Μαουρίσιο και ο Βέρμπλου. Ναι, νομίζω ότι αυτό κολλάει πάρα πολύ σε αυτό που είπε ο Μάριο Μπράνκο. Ότι, υπάρχουν οι αγώνες των προκριματικών Champions League και ο μεγάλος στόχος των ομίλων μπροστά μας, αλλά δεν τελειώνει τίποτα εκεί. Ναι. Οπότε ο ΠΑΟΚ από τη μία έχει αυτό στο μυαλό του, αλλά από την άλλη προσπαθεί να πάρει παίκτες που θα στελεχώσουν την ομάδα για πολλά περισσότερα χρόνια, με πολύ μεγάλη προοπτική, αλλά και εμπειρία πλέον. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ με το Under 30 και παίκτες 25-26-27, αλλά σίγουρα χρειάζεται κάτι τέτοιο. Χρειάζονται παίκτες που να έχουν τις παραστάσεις και το ναι. Know-how για να πάει ο ΠΑΟΚ στο βήμα παραπάνω στο επίπεδο του Champions League. Έτσι, γιατί κάτω ψέματα σε αυτό το επίπεδο ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τέτοιους ποδοσφαιριστές όπως ο Κοεντράο που να ξέρουν και μέσα στα αποδυτήρια πώς θα παρασύρουν και τους υπόλοιπους για τέτοιου είδους παιχνίδια. Τα δύο τώρα αυτά ονόματα που υπάρχουν στο προσκήνιο του Κοεντράο και από την άλλη του Μπράνταρης για τη μεσαία γραμμή, νομίζω ότι είναι top. Δηλαδή και ο Μπράνταριτς είναι ο παίκτης ακριβώς που ήθελε ο Αμπέλ Φερέιρα, η πρώτη επιλογή σε αυτή τη φάση του ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός φαίνεται ότι πλησιάζει, γιατί η Κάλιαρη άφησε στην άκρη τα 15 εκατομμύρια που ζητούσε στην αρχή. 15 τώρα, εντάξει, είπαμε. Πέφτει σε 4-5 που ο ΠΑΟΚ μπορεί να φτάσει εκεί. Και από την άλλη τον Κοντρά τον ξέρουμε όλοι, όπως έχουμε πει. Οπότε νομίζω ότι κάπως κουμπώνουν όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω, το λέγαμε και με το Στέργιο πριν. Υπάρχει δεδομένα μια καθυστέρηση. Σίγουρα, αλλά αυτό που είπε και ο Μπράγκο πριν. Υπάρχουν. Ξεκίνησε με αυτό ο Μπράγκο τη δήλωση του, γιατί θέλησε να πριν προχωρήσει τα υπόλοιπα και στην ανάλυση όλων των σκέψεων του. Είπε αυτό ως πρώτη δήλωση, το ότι η αγορά αυτή τη στιγμή είναι τέτοια που δεν μπορείς να φέρεις τον παίκτη που θέλεις, τη στιγμή που το θέλεις και με το ποσό που το θέλεις. Γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα που επειδή έχει ιδιοκτήτη με χρήματα πρέπει να τα σκορπάει όπως να είναι. Ναι. Έτσι, γιατί θα δημιουργήσει και κακό όνομα στην αγορά, έτσι προφανώς. Οπότε, ναι, μεν. Έχει τη διάθεση να δώσει το κάτι παραπάνω για να πάρει παίκτη που θέλει, αλλά όχι και να πιάσει κορόιδο, έτσι να το πούμε απλοϊκά. Ναι, είναι πολύ σύνθετο αυτό που πάει να κάνει σε αυτή τη φάση ο ΠΑΟΚ και δύσκολο. Καταρχάς ήταν και συγκυρίες δύσκολες. Γιατί άλλο παίκτη έψαχνε ο ΠΑΟΚ μέχρι να φύγει ο Ρωσμαν Λουτσέσκου, άλλο παίκτη ήθελε μετά ο Μπελ Φερέιρα. Υπήρχε όλη εκείνη να στάσει εκείνο το διάστημα που εκ των πραγμάτων πάγωσαν όλα. Ναι, αναγκαστικά. Δηλαδή, χάθηκε, υπήρχε ένα κενό διάστημα 10-20 ημερών εκ των πραγμάτων μέχρι να έρθει ο Φερέιρα να γνωριστεί με τους παίκτες, να αξιολογήσει το ρόστερ, να πει τι θέλει. Όλα αυτά έτσι. Δεν είναι football manager.
Ναι, και επίσης αυτό που λες, και... το, η αξιολόγηση του roster έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί πρέπει και ο Φερέιρα να δείξει στο group ότι σας υπολογίζω όλους αυτή τη φάση και ότι δεν έρχομαι με επιλογές της διοίκησης, ας πούμε, και αποφασίζω. Ναι. Έτσι, τελική ο Φερέιρα και είχε μια εικόνα για το roster από όλα όσα είχε δει και ακούσει ενδεχομένως, αλλά έπρεπε και ο ίδιος να βγάλει κάποια συμπεράσματα και να βγει αυτό στην ομάδα. Έτσι κερδίζει την εμπιστοσύνη, έτσι κερδίζει τον σεβασμό όλων. Είναι πολύ σύνθετη η κατάσταση πραγματικά και νομίζω ότι χθες βγάλαμε κάποια συμπεράσματα και δόθηκαν κάποιες απαντήσεις για όλα όσα έγιναν τον τελευταίο μήνα με τον Αμπέλ Φερέιρα. Ναι. Καταλάβαμε αρκετά πράγματα νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Και σιγά σιγά νομίζω και στην πράξη θα βλέπουμε και περισσότερα πράγματα για να μπορούμε να τον καταλάβουμε και τον ίδιο ακόμη καλύτερα. Είναι ανοιχτός πάντως, έτσι ευδιάθετος, δεν έχει τέτοια θέματα επικοινωνιακά. Κρατάω επίσης αυτό που είπε χθες ότι για τον αριθμό των παικτών, γιατί είναι σημαντικό και αυτό, θέλει να δουλέψει ουσιαστικά με 27 παίκτες, έτσι. 21 συν 3 τερματοφύλακες, ναι, συν 3 από την ΚΑΠΑ 19. Αυτή τη στιγμή έχει πάρει 30 μαζί του στην Ολλανδία. Επομένως, εκ των πραγμάτων θα κοπούν 3 μετά την, ναι, επιστροφή λογικά. Τώρα το ποιοι είναι αυτοί, σαφώς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ακόμη, ούτε ο ίδιος μπορεί να το ξέρει. Και εφόσον έρθουν άλλοι 2 ή 3 παίκτες, θα πάμε για ένα κόψιμο άλλων 3 παίκτων στη συνέχεια. Όταν, ναι, με το καλό μπουν οι μεταγραφές. Τώρα, σίγουρα είναι νωρίς να κρίνουμε, σενάρια υπάρχουν πολλά. Αλλά νομίζω και ο ίδιος δεν θα έχει καταλήξει ακόμη. Γι' αυτό και τους πήρε όλους μαζί, να τους δει και στα φιλικά, να τους δώσει και άλλη μια ευκαιρία. Και είναι και νομίζω και καλύτερη επιλογή αυτή. Γιατί κάποιους παίκτες ίσως να μην τον έπεισαν στο πρώτο στάδιο, αλλά δίνοντάς και τη δεύτερη ευκαιρία τον εκτιμήσουν και οι ίδιοι περισσότερο και ίσως βγάλει και κάποια διαφορετικά συμπεράσματα για ορισμένους. Ναι. Για μένα κρατάω το γεγονός ότι όταν πήγαν να γίνουν 2 ερωτήσεις στον Αμπέλ Φερέιρα για το κομμάτι των μεταγραφών, ο Μάριο Μπράνκο πήρε μόνος το λόγο και είπε ότι εγώ είμαι εδώ για να το απαντήσω αυτό. Το παίρνω πάνω μου και μάλιστα σημειώσει ότι αν δεν γίνουν αυτά που πρέπει, εγώ θα είμαι αυτός που θα αναλάβω την ευθύνη για το οτιδήποτε και γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τις κινήσεις που ήθελε ή τέλος πάντων καθυστέρησε πολύ για να κάνει την όποια κίνηση. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι το κρατάμε νομίζω για τον Μάριο Μπράγκο που δεν τον είχαμε ξανακούσει να μιλάει δημόσια. Ήταν η πρώτη τοποθέτηση. Και από την άλλη, ο Αμπέλ Φερέιρα δεν απέφυγε να δώσει καμία απάντηση. Ουσιαστικά, ακόμη και για τις αδυναμίες τοποθετήθηκε. Για τους στόχους, είπε και αυτός, και δεν θα μπορούσαμε να το πει κιόλας, ότι σε αυτή τη φάση ο ΠΑΟΚ δεν είναι 100% έτοιμος για να πάει στα παιχνίδια των προκριματικών. Απόλυτα, ναι, λογικό. Και ξεκάθαρα σου είπε ότι δεν είμαι μάγος, έτσι δεν μπορεί να κάνει μαγικά, ναι, για να... εκ των πραγμάτων δημιουργούνται δύσκολες συνθήκες όταν αλλάζει ένας προπονητής σε αυτή την περίοδο, επομένως το αναγνωρίζει και αυτό δηλαδή ότι ήρθε να αναλάβει. Αλλά είναι φιλόδοξος. Στο κομμάτι που λες τώρα των αλλαγών, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί όντως από τη στιγμή που το group έχει πάει στην Ολλανδία χωρίς κάποια μεγάλη αλλαγή, κόντρα σε ό,τι έγραφαν ορισμένοι το προηγούμενο διάστημα, όταν με το καλό θα γίνουν οι μεταγραφές και θα βρεθούν αυτοί οι παίκτες στην Ολλανδία, προφανώς θα έχουμε και αντίστροφο δρομολόγιο, θα επιστρέψουν, ναι, κάποιοι στην Θεσσαλονίκη. Ναι, 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 αναγκαστικά για να περιοριστεί ο αριθμός στο roster. Και να δει και ο ίδιος με ποιους θα δουλέψει για τα, ναι, παιχνίδια μετά. Γιατί από ένα σημείο και μετά θα αρχίσει να βάζει τακτικές πινελιές εν ώψη των αγώνων που θα έρθουν όταν γίνει γνωστός και ο αντίπαλος. Πότε είναι η κλήρωσή, τη Δευτέρα, 22, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι το γεγονός ότι βρίσκονται όλοι κανονικά στο Horst έχει πολλές αναγνώσεις. Δηλαδή είναι οι παίκτες που έτσι κι αλλιώς θα ήταν κανονικά στο roster. Αλλά θεωρώ ότι είναι και παίκτες που υπάρχει ήδη μία πρώτη σκέψη για αυτούς και ένα πρώτο πλάνο, αλλά επειδή μπορεί ενδεχομένως να βρίσκονται στη λίστα που μπορεί να έρθει κάποια πρόταση για αυτούς, ο ΠΑΟΚ θέλει να τους έχει εκεί, να φαίνεται και να είναι ουσιαστικά κομμάτια του group. Ενεργή, ναι, ναι. Ναι, κάτι που... μια ομάδα που ενδιαφέρεται μετράει ακριβώς, αυτό. Έτσι. Γιατί να βγάζει σκέψη και από εμάς, όταν βλέπουμε έναν παίκτη να έχει κοπεί από κάποια ομάδα στο εξωτερικό, το σημειώνουμε. Εννοείται, ναι. Έχει τη δική του σημασία. Όμως όταν ένας παίκτης είναι κανονικά στην προετοιμασία, παίζει και είναι ενεργός, είναι αλλιώς τα πράγματα. Η υπόθεση του Ολιβέιρα είναι χαρακτηριστική. Ναι. Στην αρχή, ας πούμε, βλέπαμε, έχει κοπεί από την αποστολή της Πόρτο. Όχι. Τώρα παίζει και στα φιλικά. Άρα συμμετέχει ακόμα περισσότερο. Άρα είναι πιο ενεργό μέλος. Γενικά, όλο αυτό είναι μια αλυσίδα και νομίζω ότι. Ανεβάζει αυτό... και την αξία του παίκτη, ναι, και τον τρόπο, ναι, που τον αντιλαμβάνονται, ναι, οι ομάδες. Γιατί το group όντως είναι μεγάλο τώρα. Όντως είναι μεγάλο. Σε σχέση με αυτά που θέλει ο Μπέλ Φερέιρα, είναι μεγάλο.
Αλλά νομίζω ότι έχει πολλές αναγνώσεις αυτό. Πέταξε και το καρφάκι τώρα, μια που λέει για τους παίκτες που θα είναι, δεν θα είναι. Πέταξε και το καρφάκι για τον Νουάρντα σε μια φάση ο Μπράγκο χθες. Είναι εντάξει. Υπάρχουν και παίκτες που. Μα μόνο δεν μας βοηθούν στο ναι, να τον πούμε. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Το λέγαμε και χθες για τον Νουάρντα, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη σε αυτή τη φάση. Γιατί πώληση δεν μπορεί να γίνει. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει ομάδα που μπορεί να δώσει χρήματα για τον Νουάρντα. Ναι. Δανεισμό, ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά πρέπει θέλει να τελειώνει την υπόθεση του Νουάρντα. Το σενάριο του Παναθηναϊκού που είχε υπάρχει, ακουστεί. Υπάρχει αυτό, έτσι. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί σε κανένα. Περίπτωση κάτσε τρόπο. Μόνο αν γίνει. Ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Βασικά, υπάρχει το ενδεχόμενο να φύγει ελεύθερος ο Νουάρντα για τον Παναθηναϊκό. Να κρατήσει όμως πολύ μεγάλο ποσοστό. Αλλά μεγάλο. Ένα δηλαδή, 50-60% ναι, για παράδειγμα. Σε περίπτωση που πουληθεί αργότερα. Ναι, επειδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη φάση καίγεται για το τώρα. Και πραγματικά έχει θέμα με το κομμάτι των παιχτών. Μια και να αναφέρουμε. Δεν το είδα το παιχνίδι από την αλήθεια. Βέβαια. Από άτομα που. Από το Repress κιόλας, άτομα που υποτίθεται είναι και παραπάνω γνωστοί. Υποτίθεται, όχι, υποτίθεται, είναι τα παιδιά ως προπονητές του αντικειμένου παραπάνω γνωστοί από εμάς. Μου είπε ότι κατηφόρανε το μάτι, θα μπορούσε να είναι αντίστροφο το σκορ, αλλά ήταν επικίνδυνο και αποτελεσματικό στις αντεπιθέσεις ο Παναθηναϊκός. Δεν έχω εικόνα, εντάξει, να μην σχολιάσω τώρα χωρίς να έχω δει το παιχνίδι. Αλλά το σκορ και μόνο αφήνει. Δεν θα πω υποσχέσεις, αλλά σίγουρα εντυπωσιάζει. Δεν το περιμέναμε σε αυτό το φιλικό παιχνίδι τώρα με στη Φέγγινορ Παναθηναϊκός να κερδίσουμε 0-3. Εντάξει, σήμερα περιμένουμε και το φιλικό Άρης Ατρόμητος, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Για τους αντιπάλους, αγάπη, τα είπατε και πριν σίγουρα με το Στεριό, αλλά τι ήταν αυτό που έγινε χθες στην Πάτη. Δηλαδή, καμιά φορά και η τύχη. Σε 7 λεπτά άλλαξαν όλα. Ναι, δηλαδή. Και είναι η Πάτη, έτσι, που σου έκανε πέσει όλα. Ναι, ναι, είναι πώς κάθεται. Καμιά φορά η κέντα έτσι σε αυτά τα σενάρια τα ευρωπαϊκά. Ναι. Για μια γκάφα, δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ θα είναι στους ανίσχυρους στην κλήρωση. Θα φανεί τι σημαίνει αυτό, βέβαια. Ναι, αυτό μπορεί να του φέρει την Πάτη τώρα στον δρόμο του και να. Εντάξει, νομίζω ο ΠΑΟΚ την έχει την Πάτη αυτή την περίοδο τώρα. Θα μου πει η Πάτη έχει ξεκινήσει στο πρωτάθλημα, παίζει 15η αγωνιστική. Αλλά εντάξει, με βάση και τα όσα είδαμε πέρσι από την Πάτη και στην κατάσταση που θα είναι και ο ΠΑΟΚ, διαφορετικά τα παιχνίδια από αυτά στον όμιλο του Europa League, νομίζω θα είναι από του πιο βάτου αντιπάλου. Οι 6 είπαμε είναι έτσι τα ζευγάρια από ΕΛ κόντρα στην. Σουτσέσκα Νίξιτς παίζει, νομίζω θα περάσει ο Βοέλ. Τα άλλα ζευγάρια είναι η Δυναμό Ζάγκρεμπ με την Σαμπουρτάλο Τυφλίδας, η Κοπενχάγη κόντρα στη The New Saints, η Μπάτε κόντρα στη Ρόζεμπορκ. Θα περάσει η Μπάτε άραγε. Και ξεχνάω ο η Σέλτικ κόντρα στην Κάλιου και ο Άγιαξ που είναι, δεν είναι σε ζευγάρι, έτσι είναι δύσκολο. Κατευθείαν. Αυτό να αποφύγουμε και ό,τι άλλο είναι πιο βατό τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά θα μάθει την Δευτέρα στην κλήρωση αν θα πέσει είτε με τον Άγιαξ που είναι κατευθείαν στον τρίτο προγραμματικό γύρο, είτε με ένα από αυτά τα πέντε ζευγάρια που αναφέραμε. Στα οποία υπάρχουν φαβοροί, ξεκάθαρα, αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρει. Σε αυτή τη φάση όλες οι ομάδες παλεύουν και για την έκπληξη ακόμη και τα outsider. Mm-hmm. Για να δούμε. Οπότε από Δευτέρα θα μπορούμε και πιο συγκεκριμένα να μιλάμε. Γιατί εντάξει, αν είναι ο Άγιαξ με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Αν και εντάξει, δεν θα είναι ο περσινός Άγιαξ. Ναι. Έχουν φύγει ο Ντελίχτ, ο Ντεγιόνγκ, θα φύγουν και άλλοι λογικά μέχρι τα παιχνίδια εκείνα. Καλά, ο Άγιαξ πάντα. Αλλά πάντα ναι, δεν ξέρει τι θα έρθει. Μπορεί να βγει κάτι ακόμη καλύτερο ναι. Από πίσω. Ναι. Ποτέ δεν ήσουν άνετος με τον Άγιαξ ναι. Σε κανένα επίπεδο. Οπότε τι να πει. Ναι, πραγματικά. Όχι, για τον Άγιαξ νομίζω ότι μπορεί ο Πάοκ να. Σίγουρα θα πάει να το παλέψει, έτσι. Δεν θα αποκλειστεί από την κλήρωση. Αλλά σαφώς θα έχει λιγότερες πιθανότητες από ότι θα έχει με οποιαδήποτε άλλη από τις άλλες 5 ομάδες. Ακόμη και περάσουν τα φαβορί. Δηλαδή ο Αποέλ, η Σέλτικ, η Δυναμό Ζάγκρεπ, η Κοπενχάγη και η Μπάτε που είναι τα φαβορί για να περάσουν και να βρεθούν στον δρόμο του Πάοκ. Οποιαδήποτε από αυτές τις ομάδες νομίζω είναι στα μέτρα του Πάοκ. Ακόμη ναι. Και αυτού του Πάοκ, χωρίς τις μεταγραφικές προσθήκες. Ακόμη και πάει με αυτό το ρόστερ, νομίζω πάλι είναι στα μέτρα του. Δεν λέω ότι είναι 80-20 να περάσει. Ναι. Αλλά νομίζω ότι μπορεί επίσης ώρες να διεκδικήσει η πρόκριση. Κοίτα, εντάξει, έτσι όπως εξελίχθη το καλοκαίρι τέλος πάντων, ο Πάοκ έβαλε λίγο δύσκολα στον εαυτό του. Κατά ανάγκη βέβαια, γιατί δεν μπορούσε κανένας να υπολογίσει. Είναι και αυτό που και ο Μάριο Μπρέγκο χθες. Ποιος μπορούσε να υπολογίσει ότι θα γίνει όλο αυτό το πράγμα με τον Ρασβάν Λουτσέσκο. Αλλά ναι, συμφωνώ ότι με αυτές τις ομάδες μπορείς τουλάχιστον να παλέψεις. Με εισάξια τέλος πάντων, να το παλέψεις. Δεν είναι τα μεγαθύρια. Και τον Άγιαξ που το λέμε είναι απλά μια ομάδα που δεδομένα έχει πολύ καλό επίπεδο, είναι top. Έρχεται και από μια χρονιά στην οποία πήρε double στην Ολλανδία και για ναι, το τελευταίο δευτερόλεπτο έμεινε εκτός τελικού Champions League. Όχι, μακριά καλύτερα. Όταν ήταν στα καλά του δημιουργούσε θέμα, στα μέτριά του δημιουργούσε θέμα. Δεν είναι μια top ομάδα κατά τα ψέματα.
που σίγουρα θα είναι πιο δύσκολη από όλες. Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν ξέρουμε και πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι. Έχουμε μπροστά μας. Πλέον τρεις εβδομάδες. Ναι, περίπου. Τα μάτια ήταν 6-7 Αυγούστου. Δεν ξέρεις πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ. Τι παίκτες θα έρθουν, τι παίκτες ενδεχομένως θα έχουν φύγει, τι μπορεί να προκύψει από μια μέρα στην άλλη. Ναι, όντως υπάρχει. Γιατί τώρα ακόμα στην Πορτογαλία έχει εδώ και λίγα λεπτά που αναφέρουν ότι το θέμα του Κοεντράο μπορεί να κλείσει και σήμερα μέσα στην ημέρα. Μάλιστα. Αυτό λένε οι Πορτογάλοι και θετικά κιόλας. Τελευταία εξέλιξη είναι αυτή. Τώρα το γράφουν δηλαδή στην Πορτογαλία. Στη Record γράφεται ότι μέσα στην ημέρα περιμένουν εξελίξεις. Και μάλιστα λένε ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχε και το ενδιαφέρον από τη Βραζιλία που λέγαμε και πριν από τη Φλουμινένσε, η μοίρα του Κοεντράο τον οδηγεί στην Ελλάδα τον Αμπέλ Φερέιρα. Και στον πάγο τον Αμπέλ Φερέιρα. Για να δούμε. Ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Γιατί σίγουρα οι Πορτογάλοι είναι και πιο κοντά στο περιβάλλον του παίκτη και σαφώς θα μπορούν να έχουν και αυτή πληροφόρηση, έτσι. Ναι. Για το μέλλον του. Να δούμε. Να δούμε. Μακάρι να ξεκαθαρίσει και γρήγορα τουλάχιστον είτε θετικά είτε αρνητικά. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το καλό είναι να μην τραβούν πολύ. Γιατί μετά χάνεται λίγο και ίσως η ομάδα από τους επόμενους στόχους. Γιατί σαφώς στη λίστα του ΠΑΟΚ υπάρχουν και άλλοι παίκτες, έτσι. Ναι. Οπότε ναι, ναι, καλύτερα να κλείσει άμεσα είτε θετικά είτε αρνητικά για να ξέρει και ο ΠΑΟΚ πώς να κινηθεί σε κάθε περίπτωση. Και είτε να έρθει άμεσα ο παίκτης και να ενσωματωθεί γρήγορα για να είναι έτοιμος και στα μάτς της πρώτης εβδομάδας του Αυγούστου. Είτε να στραφούν σε άλλες περιπτώσεις για να κλείσουν και αυτές το ίδιο άμεσα. Ωραία. Πάμε στο break να επιστρέψουμε συνέχεια να τα πούμε λίγο και για το φιλικό ταυροψινό του Άρη με τον Ατρόμητο και για ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα και στα μεταγραφικά. Ανακοίνωσε και Ντελίχτ σήμερα η Γιουβέντους. Έχει ωραία και στο διεθνή χώρο. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθείς καθόλου τα μεταγραφικά, ναι, προς τα έξω, αγαπή. Το είδα και το παίζουν πολύ δυνατά παντού την Ντελίχτ. Είναι νομίζω το πιο καυτό όνομα του καλοκαιριού φέτος. Πέρα, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για Pogba, Neymar και του ήδη star. Αλλά... Neymar θα κλείσει ποτέ το θέμα του ή θα περιμένουμε να φτάσουμε Αύγουστο. Σήμερα πήγε ο μάνατζερ του ή ο πατέρας του στο Τωρίο να συζητήσει την προοπτική της Γιουβέντους. Έτσι να κάνουν μια πρώτη επαφή. Ναι. Πώς θα χωρούσε εκεί τώρα με Ρονάλντο. Όχι. Δεν ξέρω. Όχι, όχι. Δεν θα το θέλα ούτε κι εγώ που είμαι φίλος της Γιουβέντους. Όχι, δεν ταιριάζει να μην. Ναι, τελείως αντίθετος με την νοοτροπία της Γιουβέντους. Σε ιταλική ομάδα νομίζω Νεϊμάρ. Ναι. Όχι, μακριά καλύτερα. Καλά, Νεϊμάρ με αυτό που κάνει, ας επιστρέψει στη Μπαρτσελόνα. Δεν ξέρω τι άλλο. Για εκεί τον βλέπω να καταλήγει. Το παλεύει. Θα πάρει και Κουτίνιο και Ντεμπελέ η Παρί. Θα την δεχτεί την πρόταση στο τέλος. Θα ανεβάσουν και λίγο το ποσό. Αλλά εντάξει, ακόμη αυτά τα σενάρια αυτά και αν θα τραβήξουν πολύ. Καλημέρα στο Τούχελ βγαίνει και λέει ότι το ήξερα πριν από το Κόπα Αμέρικα. Έχει περάσει πόσο καιρό. Εκεί, αυτά τα σενάρια και θα τραβήξουν πολύ. Αυτά, ναι, τα ειδικά με του Στάρ, τώρα με τον Pogba και με αυτού. Και μετά γκρινιάζουμε εμεί, κατάλαβε. Ναι, όχι, εντάξει. Αλλά όχι, τον Ντελίχτ ειδικά τράβηξε λιγότερο από όσο θα περιμέναμε. Γιατί είδα και ένα ωραίο βιντεάκι χθε. Είχε ετοιμάσει μια ξένη σελίδα που κάνει τέτοια βίντεο. Να τον δίνει με φανέλες United, ναι, Barcelona, Bayern να περνάει και στο τέλος να καταλήγει με τις φανέλες Juventus. Πάλι δηλαδή, καλά αποφύγαμε. Ακούστηκε για όλους. Τις αποφύγαμε αυτές τις ομάδες. Πάλι καλά. Ναι, ναι, ναι. Juventus μια χαρά. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα Χριστό και επιστρέφουμε εδώ. Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ο Λίμπερο παντού μέρος δεύτερο. Παρά θα πάμε ως και τις 3. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο. Χρήστος Κιώστης στη ρύθμιση του ήχου. Πριν παραδώσουμε σκητάλη στο Γιώργο Ζαγόρα για το πέναλτι, μαζί μας η ΕΚ Δέλτα 360 και όπου η ποιότητα συναντά την εκπαίδευση. Γιατί να σπουδάσεις επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού στο ΕΚ Δέλτα 360? Επίλεξε μία από τις ειδικότητες του τομέα υγείας και αθλητισμού: βοηθός φυσικοθεραπείας, προπονητική, βοηθός εργοθεραπείας, διασώστης, βοηθός φαρμακείου, βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας, τραυματολογίας, χειρουργείου, μευτικής, ογκολογικών παθήσεων, μονάδων εντατικής θεραπείας, ατόμων με ειδικές παθήσεις, ακτινολογίας, οδοντικής τεχνολογίας, ιατρικών εργαστηρίων, διατροφής και διατολογίας και πάρε κρατικό δίπλωμα. Έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις τις σπουδές σου για έναν ακόμη χρόνο σε ένα από τα εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης, το Sport Science ή την κλινική φυσικοθεραπεία παιδιατρική που προσφέρεται αποκλειστικά από το ΙΕΚ Δέλτα 360. Οι αιτήσεις εγγραφών έχουν ξεκινήσει. Για να κάνεις την κράτηση της θέσης σου, μπες τώρα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τη σχολή από κοντά. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σου καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για να σε ενημερώσουν αναλυτικά για τις ειδικότητες και για τα προνομιακά δίδακτρα που ισχύουν αυτή την περίοδο. Λοιπόν, και ενώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το προφίλ του Κοεντράου στα social media γράφοντας το κλασικό camp του ΠΑΟΚ, αυτό το camp του ΠΑΟΚ που διαβάζουν οι παίκτες, αντίστοιχα camp του Άρη. Δεν ξέρω αν τα βλέπουν όλα αυτά τα μηνύματα οι παίκτες. Τα βλέπουν τώρα. Κάνει ο άλλος fake το κινητό στο χέρι, κάνει scroll down ας πούμε και περνάει και βλέπει ένα camp του ΠΑΟΚ συνεχόμενο. Άμα δεις σειρά υπάρχει camp του ΠΑΟΚ, camp του ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να αποτελέσει πιστήριο για οποιοδήποτε παίκτη τώρα μιλάμε, όχι μόνο για τον Κοεντράου, για να πάει σε μια ομάδα. Αλλά το παλεύει ο κόσμος.
στο Μέριριτ που το αναλογεί να κάνει τη δική του προσπάθεια για να πείσει ένα παίκτη αυτού του επίπεδου να έρθει στην ομάδα του για να την βοηθήσει στην προσπάθεια για πρόκριση ομίλου του Champions League. Σίγουρα μεγαλύτερα πιστήρα θα αποτελούν οι συμπατριώτες του Φερέιρα, Μπράνκο και Βιερίνια. Αναλύσαμε τα δεδομένα πριν, μας είπε η Αγάπη και για την τελευταία ενημέρωση που υπάρχει από Πορτογαλία, το δημοσίευμα της Record που αναφέρει ότι ίσως να ολοκληρωθεί και άμεσα το θέμα και μάλιστα κλείνουν προς θετική εξέλιξη με τον Δικέφαλο. Για να δούμε. Για τον Άγιαξ που τα λέγαμε πριν και για τον Παναθηναϊκό που επίσης αναφερθήκαμε πριν. Sold out λέει το φιλικό στις 22 του μηνός. Sold out το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Είδαμε τον Παναθηναϊκό να κερδίζει χθες με 0-3 η φίλη του Άγιαξ στην Φέγενορντ και τρόμαξαν, δεν ξέρω. Θα γεμίσουν το γήπεδο πάντως στο μεταξύ του φιλικό παιχνίδι στις 22 του μήνα, την Δευτέρα, τη μέρα που θα γίνει και η κλήρωση. Επομένως θα γνωρίζει και ο ΠΑΟΚ εάν, ας ελπίσουμε να μην κληρωθεί με τον Άγιαξ, εάν θα είναι ο αντίπαλός του. Θα έχει μια πρώτη ευκαιρία, θα έχουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να δουν και το φιλικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που θα γίνει την ίδια μέρα που είναι και η κλήρωση. Βέβαια, εντάξει, θα μπορούν να το δουν και πιο ήσυχοι, αν γνωρίζουν ότι ο Άγιαξ δεν θα είναι ο αντίπαλός τους στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Για τον Κοεντράο, για να το κλείσουμε σιγά σιγά το θέμα, εκτός κι αν προκύψει κάτι νεότερο, φυσικά οποιαδήποτε εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε άμεσα στο ζήτημα της ενδεχόμενης μεταγραφής του ΠΑΟΚ. Υπάρχει και η καρτέλα του παίκτη στο Football Manager storypress.gr, όπως συνηθίζεται για κάθε μεταγραφικό απόκτημα ελληνικής ομάδας. Υπάρχει και το βίντεο ανάλυσης του Φάμπιο Κοεντράο. Υπάρχει βίντεο ανάλυση φυσικά και για τον Verde, το μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ που ανακοινώθηκε χθες, ο Ντανιέλε Verde, ο Ιταλός, ο οποίος και αυτός είναι ένα όνομα προερχόμενος και από τη Ρώμα που έχει να δώσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Περιμένουμε να τον δούμε. Περιμένουμε σήμερα να δούμε και το φιλικό του Άρη με τον Ατρόμητο. Οι δύο ομάδες που δίνουν τη δική τους πρόβα Generale για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια την άλλη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη συγκεκριμένα, μπαίνουν και οι δύο στη μάχη των προκριματικών του Europa League, στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Και απόψε στο Κλεάνθη Βικελίδης θα έχουν την ευκαιρία δύο Έλληνες προπονητές, μάλιστα ο Γιάννης Αναστασίου ως νέος τεχνικός του Ατρομήτου, αλλά και ο Σάββας Παντελίδης που έτσι, έχει δουλέψει στην προετοιμασία, ίσως και νέα στοιχεία τα οποία στα φιλικά της προετοιμασίας δεν μπορέσαμε να έχουμε εικόνα. Να δούμε σήμερα, θα έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και ο κόσμος του Άρη, είτε όσοι βρεθούν στις κερκίδες του Κλεάνθης Βικελίδης, είτε όσοι προτιμήσουν τηλεοπτικά την ΕΡΤ, είτε ραδιοφωνικά εδώ στο Λίμπερο 107,4 που θα ακούσει την περιγραφή του αγώνα. Στην πρόβα Generale της ομάδας, εν ώψη της ευρωπαϊκής της προσπάθειας που θα ξεκινήσει την άλλη εβδομάδα, να θυμίσουμε λίγο την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης εν ώψη του παιχνιδιού για τους φίλους που θα βρεθούν και στο γήπεδο. Καταρχήν, οι θύρες θα ανοίξουν στις 7.30, δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα που είναι προγραμματισμένος για τις 9. Δεν θα λειτουργήσουν τα νέα τουρνικεία όπως έχει ενημερώσει η ΠΑΕ Άρης. Συνεπώς, παρακαλεί τους φιλάθλους να φροντίσουν την έγκαιρη προσέλευσή του στο γήπεδο για να αποφευχθεί ο συνωστισμός της τελευταίας στιγμής. Δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας, κάτι που ρωτούν πολλοί φίλοι του Άρη. Και σίγουρα οι 5.800 κάτοχοι που υπάρχουν, συγκεκριμένα με τη χθεσινή ενημέρωση, τη χθεσινή καταμέτρηση, 5.804 κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας του Άρη, δεν θα έχουν δικαίωμα σήμερα εισόδου με το διαρκείας, θα χρειαστεί εισιτήριο. Θα απολύνται κανονικά και σήμερα τα εισιτήρια για τον πρώτο αγώνα του Europa League με την Real Madrid που θα γίνει την επόμενη Πέμπτη. Είναι διαθέσιμα από το προηγούμενο διάστημα και σήμερα για όσους βρεθούν στο Κλειάνθη Βικελίδης θα έχουν ευκαιρία να προμηθευτούν το εισιτήριό τους και για εκείνο το παιχνίδι. Και όπως ενημερώνει επίσης η ΠΑΕ Άρης κλείνοντας την ανακοίνωση, τα νέα τουρνικέ όπως και οι όποιες εργασίες παραμένουν σε κρεμότητα θα ολοκληρωθούν μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Επομένως, ναι, μεν ο κόσμος του Άρη θα πάρει απόψε μια πρώτη γεύση από το ανακαινισμένο Κλειάνθη Βικελίδης, θα δει τα βελτιωτικά έργα που έχουν γίνει σε αρκετά σημεία, όχι μόνο το αγωνιστικό χώρο φυσικά, αλλά και στις κερκίδες και γενικότερα στο γήπεδο. Αλλά η ολοκληρωμένη μορφή που θα έχει το ανακαινισμένο Κλειάνθης Βικελίδης θα είναι έτοιμη στο μάτι της επόμενης Πέμπτης με την LMSU για την Ευρώπη. Να συνεχίσουμε με το φιλικού του Άρη, στο οποίο περιμένουμε και εμείς έτσι σήμερα να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα του Σάββα Παντελίδη. Να δούμε κάτι διαφορετικό από όσα ακούσαμε από τον Χρήστανο που ήταν στην Ολλανδία και είχε εικόνα από τα τρία φιλικά προετοιμασίας εκεί. Να δούμε και τι εντεκάδα θα παρατάξει, καθώς σε μεγάλο βαθμό θα μας φανερώσει και τα πλάνα του και εν ώψη του μάτς της επόμενης Πέμπτης, με βάση και τις επιλογές που θα κάνει απόψε στο αρχικό σχήμα. Θα έχουμε έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα λοιπόν για τον Άρη μια εβδομάδα πριν την επίσημη έναρξη για την φετινή σεζόν. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Το ενδιαφέρον στρέφεται και εκεί. Με Ιντέγε και Σάσα νομίζω να κάνουν λίγο μεγαλύτερο γκέλ στον κόσμο. Εντάξει, υπάρχει και ο Σούντγκρεν βέβαια που έχει κλείσει από πολύ νωρίς. Τους έβαλε μάλιστα και η ΠΑΕ Άρης χθες
μέσω social media να κάνουν το αντίστοιχο κάλεσμα. Οι τρεις συγκεκριμένοι προαναφερθέντες, ο Ιντέγιο, ο Σούντγκρεν και ο Σάσα. Και σαφώς περιμένει και ο κόσμος να έχει την πρώτη επαφή μαζί τους, έτσι, να τους δει από κοντά. Υπήρχε βέβαια και η πρώτη τους επαφή με τον κόσμο, όχι του Σάσα, που στην Ολλανδία πήγε και ενσωματώθηκε με την αποστολή, ούτε του Σούντγκρεν, του Ιντέγιο και των υπόλοιπων μεταγραφικών αποκτημάτων. Στην πρώτη προπόνηση, αλλά εντάξει, άλλο πράγμα θα είναι αυτό που θα συναντήσουν απόψε στο φιλικό παιχνίδι, που θα έχει σαφώς και περισσότερο κόσμο. Και έτσι θα πάρουν και αυτοί μια γεύση από το όσο θα ζήσουν φέτος στο Κλειάνης Βικελίδης, θα ζήσουν για πρώτη φορά την ατμόσφαιρα. Έκανα και το κάλεσμα στον κόσμο για να βρεθεί. Νομίζω θα έχει κόσμο σήμερα το Κλειάνης Βικελίδης. Εντάξει, καιρός καλός είναι, Πέμπτη είναι, αύριο θα αρχίσουν να φεύγουν οι περισσότεροι για το Σαββατοκύριακο. Έτσι είναι και ευκαιρία για τους φίλους του Άρη να πάρουν και το εισιτήριό τους για την επόμενη εβδομάδα, να πάρουν και το διαρκείας τους όσοι το επιθυμούν. Έχουν και καιρό να δουν τον Άρη από κοντά. Δεν έχουν εικόνα για τα φιλικά της προετοιμασίας. Μπορεί τα σκορ, τα αποτελέσματα να έχουν απογοητεύσει, αλλά νομίζω διψά ο κόσμος ακόμη. Θέλει να μπει σιγά σιγά στους ρυθμούς της νέας σεζόν και να προετοιμαστεί και ο ίδιος για την επόμενη Πέμπτη και το μάτς του Europa League. Είναι και ένα καλό τεστ το σημερινό και αγωνιστικά, διότι ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα στα μέτρα του Άρη, να την πούμε. Είναι μια ομάδα πάντως ανταγωνιστική που θα μπορέσει να μας δώσει χρήσιμα συμπεράσματα. Θα δώσει δηλαδή ο Άρης φιλικό παιχνίδι κόντρα σε μια ομάδα υποδεέστερη που έτσι δεν θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα περιμένουμε. Είναι μια ομάδα νομίζω στα μέτρα του που μπορεί να του δώσει την ευκαιρία για να τεστάρει σημαντικά πράγματα που θέλει και για την επίσημη έναρξη τη σεζόν. Πάντως και είπα, το προωθεί το παιχνίδι με social media αυτές τις ημέρες. Έχει κάνει και την κλασική ανάρτηση στα social media σήμερα, γράφοντας ότι είναι το πρώτο μας ραντεβού για εφέτος. Και περιμένουν κόσμο και οι άνθρωποι του Άρη στο Κλειάνης Βικελίδης απόψε. Να δούμε, είναι ένα ενδιαφέρον σημείο και αυτό, το πόσο κόσμο θα βρεθεί στις κερκίδες για να παρακολουθεί ζωντανά αυτή την πρώτη φιλική αναμέτρηση εντός Ελλάδος, που είναι και η πρόβα general. Για να περάσουμε στα υπόλοιπα σιγά σιγά. Καταρχήν, σαν του Ηρακλή δεν έχουμε κάτι νεότερο. Ουσιαστικά αναμένεται η απόφαση. Εκεί πέφτει όλο το βάρος. Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για την εκδίκαση της υπόθεσης εχθές Τετάρτη το μεσημέρι. Ο Ηρακλής ζητάει ξεκάθαρα, είναι ξεκάθαρο το αίτημά του για συμμετοχή στην Super League 2 με καθαρό αφημί. Αναμένεται η απόφαση. Να δούμε αν θα υπάρξει ως το τέλος αυτής της εβδομάδας, αύριο για την ακρίβεια ή και σήμερα το βράδυ. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς. Πάντως σίγουρα όλο το βάρος είναι εκεί. Στο επίκεντρο είναι αυτή η υπόθεση και οι άνθρωποι του Ηρακλή περιμένουν να δουν φως στο τούνελ από το συγκεκριμένο ζήτημα, να πάρουν μια ελπίδα. Να δούμε αν υπάρχει απόφαση δικαίως για τον κύριο. Σίγουρα θα αλλάξουν όλα τα δεδομένα και από εκεί και πέρα θα αρχίσει να τρέχει σιγά σιγά η ομάδα. Θα δοθεί άλλη μάχη μετά για να προετοιμαστούν κατάλληλα για την συμμετοχή του Super League 2. Αν με το καλό φυσικά γίνει αυτό, αλλά ας μην προτρέχουμε, ας περιμένουμε καλύτερα την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για να δούμε πώς θα καταλήξει η συγκεκριμένη υπόθεση, που σίγουρα όμως δίνει μια ελπίδα στον Ηρακλή για ένα καλύτερο μέλλον μετά από όλα όσα έχει υποστεί ο σύλλογος. Αν πιάσουμε το αρνητικό σενάριο τώρα, σαφώς και θα προκύψει μεγάλος προβληματισμός. Συνέχεια θα πάει σε σενάρια που ακούγονταν και το προηγούμενο διάστημα. Ηρακλής θα πρέπει να βρει κάποια αφημί για να παίξει σε ποια κατηγορία και όλα αυτά τα σαφώς όχι τόσο ελπιδοφόρα, αλλά θα ανοίξει και πάλι η συζήτηση για να βρεθεί επιτέλους μια λύση. Έτσι, δεν είναι η κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκεται τώρα ο σύλλογος του Γυραιού. Επομένως, αναμονή ως την απόφαση και από εκεί και πέρα θα μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα το μενού είναι και γεμάτο με παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa League. Πάρα πολλά μάτς. Ξεκινούν από τώρα, από τις 3 είναι το πρώτο παιχνίδι. Η Τόμπολ από το Καζακστάν κόντρα στην Genesis από το Λουξεμβούργο. Ποδοσφαιρομάνες. Συνέχεια έχει τις 5.30 δύο μάτς. Γεμάτο το μενού. Ως και τις 10 το βράδυ που ξεκινούν τα τελευταία παιχνίδια. Όλο το απόγευμα, τα περισσότερα μάτς είναι 9 και 10 παρατέταρτο. Αρκετά παιχνίδια για τα προκριματικά του UEFA Europa League. Να αρχίσει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει και εκεί το τοπίο. Να δούμε ποιες ομάδες θα προκριθούν από τον πρώτο προκριματικό γύρο και θα συνεχίσουν στην δεύτερη προκριματική φάση για την προσπάθεια, τους να μπουν ως τους ομίλους. Το φιλικό παιχνίδι χθες, μια και αναφερόμαστε ότι υπάρχει την αγωνιστική δράση, η Arsenal κέρδισε με 2-1 την Bayern Μονάχου. Αποτέλεσμα που δεν θα το περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Να δούμε αν η Arsenal στη δεύτερη χρονιά του Emery έχει να μας παρουσιάσει κάτι ακόμη καλύτερο από αυτό που είδαμε πέρσι, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του Europa League, άσχετο αν απογοήτευσε εκεί. Όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις που γίνονται στο εξωτερικό, τα είπαμε λιγάκι και νωρίτερα. Σίγουρα σήμερα αυτό που ξεχωρίζει είναι η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του Ντε Λίχτ Γιουβέντους. Μια υπόθεση που είχε εξελιχθεί σε Σύριαλ, κράτησε καιρό.
ανέφερα νωρίτερα και αυτό το βιντεάκι που έχει κυκλοφορήσει με τον Ντελίχτ να φοράει αρχικά τη φανέλα της Μπαρτσελώνα, μετά να ντύνεται στα κόκκινα της Μπάγερ, στα κόκκινα της United. Άλλαξε καμιά 4-5 ομάδες στα μεταγραφικά σενάρια ο Ντελίχτ. Τελικά κατέληξε στο Τωρίνο και στην Juventus. Θα είναι συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο. Θα είναι μαζί στην άμυνα με Κελίνη και Μπονούτσι. Θα τον τραβήξουν το αυτοί λιγάκι εκεί, Χρήστο και όσοι, έτσι. Ο Κελίνη και ο Μπονούτσι, σαν πιο έμπειροι, πιο μεγάλοι, θα του δαγκώσουν λίγο εκεί το μάγουλο. Δεν ξέρω, το αυτοί θα τον τραβήξουν. Κάτι θα του κάνουν πάντως. Να τον βάλουν στο κλίμα των 20 ετών μόλις είναι άλλωστε ο Ντελίχτ. Έχει πολλά ακόμη να μάθει και να ζήσει στα αποδυτήρια της Γιουβέντους. Άλλο η Ακαδημία του Άγιαξ και γενικότερα η ποδοσφαιρική σχολή του Άγιαξ και ο τρόπος που εκπαιδεύτηκε και μεγάλωσε ποδοσφαιρικά εκεί, και άλλο η σκληράδα του Ιταλικού ποδοσφαίρου και των αποδυτηρίων της Γιουβέντους που πάντα υπάρχει. Έτσι, ακόμη και όσο και αν έχει εξυγχρονιστεί το Ιταλικό ποδόσφαιρο και όσο και αν και η Γιουβέντους έχει πλέον και με την μεταγραφή του Ρονάλντο μπει έτσι στο κλαμπ των μεγάλων. Εντάξει, πάντα ήταν, αλλά ήταν σαφώς πιο ρομαντικό το Ιταλικό ποδόσφαιρο παλιότερα. Τώρα πλέον δεν υπάρχουν αυτά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλά ο Ντελίχτ νομίζω ότι ως το 2024 μάλιστα, για 5 χρόνια το συμβόλαιό του, και νομίζω θα έχει πολλά να μάθει και αυτός από την Γιουβέντους για να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο και να τη βοηθήσει φυσικά, και ο ίδιος θεωρείται αυτή τη στιγμή ο καλύτερος στη θέση του, στην ηλικία του, και έχει πολλά να δώσει ως project. Νομίζω είναι το πρότυπο του σύγχρονου στόπερ ο Ντελίχτ. Τα έχουμε πει αρκετές φορές και στην εκπομπή του Repress στο παρελθόν. Έχει νομίζω πολλά να δώσει και έχουν πολλοί στόπερ να βγουν στο μέλλον στα πρότυπα του Ματάις Ντελίχτ. Ο τεχνικός διευθυντής της Απεκοένσε, ο Μίτσελ Γκαζόλα, μίλησε για το ενδιαφέρον της ομάδας για τον Πέντρο Ενρίκε του ΠΑΟΚ. Είμαστε λίγο ακόμη σε αναζήτηση παικτών. Τα ονόματα των Πέντρο Ενρίκε και Ενρίκε Αλμέιδα, ένας άλλος Ενρίκε της Γκρέμιο, βρίσκονται στη λίστα μαζί με 2-3 ακόμη ποδοσφαιριστές. Μιλάμε με τον Πέντρο Ενρίκε, αλλά όλα εξαρτώνται από τη διαπραγμάτευση του παίκτη με τον ΠΑΟΚ. Μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, ο ατζέντης του είναι εκεί και περιμένουμε την απάντηση μέσα στην εβδομάδα. Αυτά είναι τα λόγια που είπε ο τεχνικός διευθυντής της Σαπεκοένσε, η οποία ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Πέντρο Ενρίκε από τον ΠΑΟΚ. Άλλη μια υπόθεση από τις πολλές που απασχολούν το δικέφαλο και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να κλείσει. Ο Ενρίκε βέβαια είναι στην αποστολή κανονικά στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και θα αξιολογηθεί ξανά εκεί από τον Αμπέλ Φερέρα. Τα είπαμε και νωρίτερα με την Αγάπη Γαβριλίδου. Μένει να δούμε ποια θα είναι η απόφαση που θα πάρθει και για τον Βραζιλιάνο. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη το έκτακτο δέλτα σίγμα του ΕΣΑΚΕ, στο οποίο εγώ πιστεύω πάλι δεν θα έχουμε κάτι ουσιαστικό. Για να δούμε. Αναμένεται επιτέλους να επικυρωθεί η βαθμολογία, να δούμε ποιοι θα επιβαστούν, ποιοι θα είναι στην νέα κατηγορία. Τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος και πάλι είναι απόν από το ΔΣ, όπως συνηθίζει σε όλα τα τελευταία ΔΣ που έχουν γίνει στον ΕΣΑΚΕ. Δεν στέλνει εκπρόσωπο, δεν συμμετέχει ουσιαστικά, δηλώνει με αυτόν τον τρόπο όλη του τη στάση γενικότερα. Και το ελληνικό μπάσκετ συνεχίζει να είναι στον αέρα. Συνεχίζει να μοιάζει όλο και πιο δυσίωνο το μέλλον του. Και να δούμε τι λύση θα βρεθεί και εκεί επιτέλους. Συνεχίζουν να το τραβούν στα άκρα και οι δύο πλευρές, και η ερυθρόλευκη και η πράσινη. Και να δούμε πού θα καταλήξουμε επιτέλους. Να δούμε τι θα γίνει και με τις δικές μας ομάδες εδώ βέβαια. Με πάω Κάρι Μερακλή που επιστρέφει. Εκεί τουλάχιστον υπάρχει έτσι μια θετική νότα με την επιστροφή της ομάδας μετά από 8 χρόνια στην Α1. Στον ΠΑΟΚ και στον Άρη η κατάσταση λίγος πολύ είναι γνωστή. Στον Άρη προχθές είχαμε και την έκτη συνέλευση και εκεί υπόθηκαν πολλά πράγματα και αναμένεται να δούμε τι θα γίνει επιτέλους στο μέλλον. Γενικότερα στο μπάσκετ μαυρίλα θα μπορούσαμε να πούμε ότι επικρατεί σε όλα τα επίπεδα του ελληνικού μπάσκετ. Να δούμε αν θα μας βγάλει ασπροπρόσωπη εθνική τουλάχιστον στο παγκόσμιο της Κίνας το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, η ΕΠΟ λέει, διαβάζουμε τώρα στο SDNA το θέμα, προχωρά στην αγορά νέων συστημάτων ενδοεπικοινωνίας διαιτητών λόγω του VAR. Άντε να δούμε, ένα βηματάκι ακόμη είναι αυτό, για να δούμε να λειτουργεί το VAR όσο είναι το πιο σύντομα. Δεν ξέρω αν θα είναι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αλλά τουλάχιστον ας είναι στις πρώτες αγωνιστικές. Η Επιτροπή Έκτακτων των Θεμάτων, όπως γράφει το SDNA, αποφάσισε να προχωρήσει στην αγορά 22 νέων συστημάτων ενδοεπικοινωνίας διαιτητών που θα είναι συμβατά με το VAR. Αυτό δείχνει τουλάχιστον ότι κάτι κινείται. Την είχε κάνει, λέει, την πρόταση ο πρόεδρος της ΚΕΔΟ, ο Βίτορ Περέιρα, στο πλαίσιο της εύρυθμισης λειτουργίας του VAR που απαιτεί αναβαθμισμένο σύστημα ενδοεπικοινωνίας των διαιτητών την ώρα των αγώνων και σύνδεση μηχανημάτων με τους διαιτητές VAR. Τα ακουστικά που βλέπετε να φωνούν οι διαιτητές στο σύστημα ενδοεπικοινωνίας που υπάρχει, τώρα θα πρέπει να συνδέονται και με το VAR εφόσον λειτουργήσει, για να τα αγοράζει η ΕΠΟ και να υπάρχει η απόφαση. Τουλάχιστον κάτι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, για να δούμε.
Αν δεν το δούμε όμως το VAR να ξεκινά το πρωτάθλημα και να χρησιμοποιείται σε παιχνίδι, δεν μπορούμε να πιστέψουμε τίποτα με τόσα που έχουν δει τα μάτια μας με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, φτάνουμε στις 3, φτάνουμε στο τέλος κάπως έτσι. Θα παραδώσουμε σκητάλη στο Γιώργο Τζαγόρα και στο πέναλτι. Φυσικά εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο στις 2 με τελευταία εκπομπή ο Λίμπερο παντού για αυτήν την εβδομάδα. Θα έχουμε πολλά να πούμε και για το φιλικό του Άρη, το οποίο είναι σε 9.30 και θα το ακούσετε και αυτό ζωντανά εδώ από το Λίμπερο 107,4. Έτσι θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα και για τους κυτρινομαυρούς. Περιμένουμε να τις εξελίξει φυσικά και θα ενημερωθείτε εδώ από το Λίμπερο για ό,τι νεότερο προκύψει και στο θέμα του Φάμπε Κοϊντράο που είναι στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ. Επομένως, μένετε συντονισμένοι εδώ στους 107,4. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.